Επειδή έγινε όλη αυτή η ιστορία βιαστικά, υπάρχουν προβλήματα, θα το πούμε και αμέσως τώρα και με τους αορίστου χρόνου, όπου σήμερα το μεσημέρι, και αυτό το λέμε για πρώτη φορά στην εκπομπή, σήμερα το μεσημέρι ο κύριος Κουτρουμάνης θα βγάλει μια διευκρινιστική εγκύκλιο για τους αορίστου χρόνου, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Άρα λοιπόν έχουν άλλο καθεστώς συνταξιοδότησης από αυτό που έχει ο άλλος που είναι ασφαλισμένος στο δημόσιο. Μπορεί να δουλεύουν δίπλα-δίπλα, δίπλα-δίπλα, εγώ και εσύ, αλλά εσύ ασφαλίστηκες το 1987 στο δημόσιο και εγώ, επειδή ήμουν αορίστου χρόνου, ασφαλίστηκα στο ΙΚΑ. Άρα έχουμε διαφορετικό καθεστώς. Βλέπουν λοιπόν ότι πρέπει να βγουν στην εφεδρία αυτοί, αλλά πρέπει να βγουν στην εφεδρία με τις καινούργιες διατάξεις που ισχύουν στο ΙΚΑ. Θα βγάλει λοιπόν σήμερα μια διευκρινιστική εγκύκλιο ο κ. Κουτρουμάνης και θα πει όσον αφορά στην εφεδρία των αορίστου χρόνου. Θα βγαίνουν σε εφεδρεία σταδιακά αυτοί οι οποίοι το 2013 συμπληρώνουν σύνταξη με βάση την 35ετία του ΙΚΑ όμως. Και όχι του δημοσίου. Nice. Άρα λοιπόν και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα και μια γκρίζα ζώνη. Πόσοι και ποιοι είναι αυτοί. Άρα πρέπει να περιμένουμε. Να δούμε, υπάρχουν, να δούμε και την κάρτα. Συγγνώμη, Ευαγγέλη, να δούμε και την κάρτα για την εφεδρεία. Ναι, η κάρτα για την εφεδρεία είναι συνοπτική και θα την εξηγήσουμε για τώρα. Πάμε να τη δούμε, για λοιπόν. Να μην μπερδέψουμε και τον κόσμο. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, ποιοι βγαίνουν στην εφεδρία. Είναι λοιπόν οι δημόσιοι υπάλληλοι που ασφαλίστηκαν πριν το 83 στο δημόσιο και έχουν 33 χρόνια ασφάλισης. Αυτοί. Δηλαδή, το σκεπτικό για να εξηγήσουμε στον κόσμο είναι ποιος θέλει. Έτσι κι αλλιώς αυτοί θα πέραν σύνταξη σε 2 χρόνια. Ακριβώς, στα 35. Ναι. Το σκεπτικό λοιπόν είναι αυτό. Ποιος βγαίνει σε 2 χρόνια σε σύνταξη, αυτόν θα βγάλω τώρα στην εφεδρία, ώστε να μην κινδυνεύσει η σύνταξή του. Έτσι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι τώρα που ασφαλίστηκαν μετά το 83 στο δημόσιο, μετά το 83. Και είναι στο 58. Άρα λοιπόν είναι κοντά στο 58. Άρα βγαίνουν και αυτοί. Με τους υπαλλήλους του αορίστου χρόνου, είναι αυτό που λέγαμε τώρα που δεν είχε διευκρινιστεί, αυτοί που θα κλείσουν 35 χρόνια με τη διαδικασία του ΙΚΑ όμως το 13. Αυτοί βγαίνουν. Το τέλος του 13. Το τέλος του 13 ακριβώς. 31 Δεκεμβρίου του 13. Ενώ επίσης είναι και μια αυτόματη κατηγορία, οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν κλείσει το 60 έτος ηλικίας τους και έχουν 35 χρόνια, που έτσι κι αλλιώς θα παίρναν σύνταξη, αυτοί βγαίνουν αυτόματα τώρα. Αυτόματα. Ενώ αλλιώς δεν θα βγαίνανε, θα καθόντουσαν καλά 2 χρόνια. Είχαν τη δυνατότητα να κάτσουν 2 χρόνια ακόμα, ναι. Και προαιρετική δυνατότητα. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να σου λέει ότι συμπλήρωσα, αλλά θέλω να μείνω 2 χρόνια ακόμα. Δεν σου το απαγορεύει κανείς. Αυτούς τους βγάζει υποχρεωτικά. Είναι 4.000 άνθρωποι περίπου. Ενώ θα εξαιρεθούν οι ένστολοι, οι δικαστές και οι εκπαιδευτικοί και οι διπλωματικοί. Εξαιρούνται από την εφεδρεία. Μην παίρνουμε, κύριε Παπαδάκη, στη λογική τι θα πληρώσει και πώς και αν είναι λίγα ή περισσότερα. Η λογική και η φιλοσοφία του μέτρου είναι αυτή που πρέπει να καταργηθεί. Το νόμο ζητάμε να πάρετε πίσω, κύριοι. Δεν ζητάμε να κάνετε σκόντο σε κάποια κοινωνικά στρώματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν θα πούμε στο τρυπάκι για σας που μπαίνετε στη λογική και να μας λέτε ότι έχει γίνει αδικία σε εκείνη την πλευρά των εργαζομένων, των ανέργων ή των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Φτάνει πια. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε άλλο. Δεν έχουμε εισοδήματα από πού να βγάλουμε όταν με τις εργασιακές σχέσεις. Έχει δίκιο ο άνθρωπος, γιατί είναι η άλλη κατηγορία. Του δεν έχω να πληρώσω. Δεν είναι ότι δεν γουστάρω να πληρώσω. Δεν έχω. Και το είπε ο άνθρωπος, ο κύριος με τον μπλε, το είπε ξεκάθαρα, πολύ καθαρά. Δεν έχω να πληρώσω. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, κύριε Στεριώτη? Κύριε Παπαδάκη, το ποιος έχει ή δεν έχει να πληρώσει δεν είναι θέμα της ΔΕΗ. Είναι θέμα της πολιτείας. Επομένως, όσοι έχουν παράπονα, θα πρέπει να απευθύνονται αρμοδίως. Εσείς θα τους κόψετε το ρεύμα. Εσείς θα τους κόψετε το ρεύμα. Εμείς ως εταιρεία δεν μπορούμε να είμαστε ενάντια σε νόμο της Βουλής. Ναι, θα μπορούσατε να πείτε. Απόφαση. Ακούστε, δεν μου λέτε. Όταν ο νόμος αυτός προετοιμαζόταν. Δεν σας φωνάξανε και δεν σας είπανε ότι ξέρετε κάτι. Θα βάλουμε εσάς να κάνετε, να βγάλετε το φίδι από την τρύπα, λέγοντας ότι θα τους κόψουμε το ρεύμα, γιατί εδώ είναι και κάτι άλλο. Εδώ δεν φορολογείται τίποτα άλλο, αλλά η ηλεκτροδοτούμενη επιφάνεια. Δηλαδή σας βάλανε σαν μέτρο, αν θέλετε, κρίσης και αξιολόγησης της κατοικίας του καθενός εξ ημών. Γιατί ο νόμος το λέει σαφέστατα. Φορολογείται η ηλεκτροδοτούμενη επιφάνεια. Που σημαίνει γιατί πολύ το δεχτήκατε εσείς, πολύ αυτό είναι το κακό. Τετραγωνικά. Ναι, κύριε Παπαδάκη, να πούμε όμως το εξής. Ότι ο νόμος
τέθηκε σε ισχύ για λόγους επιτακτικούς εθνικού συμφέροντος. Αφήστε με σκοπό αυτά, την άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Αυτό λέει ο νόμος. Εμείς ως πολίτες είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τον νόμο. Καλημέρα. Εδώ στο Γεράνι Ρεθύμνου, στο ορεινό χωριό, όπου το, σχολείο, το κρυφό σχολείο, όπως είπες, επανέρχεται στην ουσία. Πέζεσαι, και ο λόγος είναι ότι το κτίριο, το οποίο χρονολογείται από το 1898, παρακαλώ, που βλέπετε τώρα, είναι υπό επισκευή. Αυτό. Και με τους ρυθμούς του, του ελληνικού κράτους. Μέσα σε αυτό το κτίριο εννοείς κάνουν μάθημα, σε αυτό το ερείπιο που βλέπουμε εδώ. Και σε αυτό και στα γύρω-γύρω κτίρια, αν δείτε, γιατί μάλιστα, έχει πολλές μικρές αίθουσες. Και το σχολείο στεγαζόταν εδώ. Mm-hmm. Τώρα φτιάχνεται η στέγη, η οποία σχεδόν έχει τελειώσει. Αλλά αυτή τη στιγμή ακόμα το σχολείο δεν μπορεί. Τα παιδιά δεν μπορούν να στεγαστούν μέσα σε αυτό το κτίριο. Βλέπετε σε ποια εικόνα είναι. Μάλιστα. Η λύση που βρέθηκε, και θα μας τα πει τώρα και ο διευθυντής του σχολείου, ο κύριος Γιάννης Κουτάντος, που είναι μαζί μου, είναι η εκκλησία που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην εκκλησία του σχολείου. Μέσα στην εκκλησία ακριβώς, και θα δείτε τώρα και τα παιδιά που κάνουν μάθημα μέσα. Ωραία. Κύριε Κουτάντο, πώς ήρθε αυτή η ιδέα, πόσο είναι τα προβλήματα? Καλημέρα κύριε Λυριζή, καλημέρα κύριε Οικονόμου. Καλημέρα. Καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Μία ελλείψη μάλλον χώρων για να στεγάσουμε τις τάξεις, τις δύο τάξεις. Απίστευτη εικόνα ρε παιδιά. Για μισό λεπτό κύριε Δήμαρχε, περιμένετε ρε παιδιά λίγο να δούμε την εικόνα, γιατί είναι φοβερό. Πραγματικά εδώ κοιτάξτε. Αυτή είναι η εικόνα τώρα της Ελλάδας του 2011. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά, το δεχόμαστε αυτό το πράγμα? Εγώ δεν λέω, προφανώς θα βρεθεί μια λύση, όταν υπάρχει μια ανάγκη, το κτίριο είναι στα μαύρα χάλια που είναι, κάτι πρέπει να βρεθεί. Αλλά έπρεπε να φτάσουμε εδώ. Κοιτάξτε εδώ η εικόνα, εδώ κοιτάξτε. Κύριε Κουτάντο, γιατί όμως φτάσαμε? Θέλω να πω, γιατί δεν μπήκε ένας προγραμματισμός στις εργασίες αναγκαίες να γίνουν, προκειμένου να ολοκληρωθούν και τα παιδιά να είναι κανονικά στο σχολείο? Κοιτάξτε να δείτε, οι εργασίες ξεκίνησαν αρχές Σεπτεμβρίου. Ναι. Κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν μας επέτρεψαν να ξεκινήσουμε μέσα στο καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε όταν πρόκειται για δημόσια έργα ότι η γραφειοκρατία πάει σύννεφο.